Επικεντρωμένη στα ελληνοτουρκικά ήταν η ερώτηση για την Κρήτη TV που απίφθινε ο Γιώργος Σαχίνης στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Χθες το βράδυ, παρακολουθώντας την ομιλία σας, είδα ότι ήταν αντιστρόφως ανάλογες οι αναφορές σας στα ελληνοτουρκικά σε σχέση με την οικονομία ή τον COVID. Δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς αν υπάρχει ένα θέμα, όπως λέει και η κυβέρνηση, στο εσωτερικό σας για τα ελληνοτουρκικά και τις απόψεις. Όμως, επειδή σας άκουσα προσεκτικά σήμερα, ήσασταν εκτεταμένος. Κατά τη γνώμη σας, υπήρξε παραβίαση επί 33 μέρες κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας από το Roots Race? Και αν ναι, πρέπει να πάμε σε έναν διάλογο, διαπραγμάτευση, διερευνητικές εντολές, κατά τη γνώμη διαπραγματεύσεις, μετά από αυτό, ή πρώτα ρήτρες και προϋποθέσεις, για παράδειγμα άρση του κάζους Μπέλη για τα χωρικά μας ύδατα, αν τα πάμε στα 12 νατικά μίλια, η τελωνιακή σύνδεση, αναθεώρηση, όπως είπατε εσείς, 70 δις εισπράττει η Τουρκία από την τελωνιακή σύνδεση, πολλά από αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται στα οπλικά συστήματα. Και το λέω αυτό γιατί το Roots Race αποχώρησε, η Τουρκία μας είπε για συντήρηση και θα επανέλθει, άρα υπάρχει ενδυνάμει απειλή του. Ως γνωστόν, και ο βιαστής σταματά κάποια στιγμή το βιασμό. Η πράξη όμως έχει συντελεστεί. Δεν μπορούμε να σφυρίζουμε διάφορα. Και επειδή σας άκουσα προσεκτικά να μιλάτε για διάλογο, εγώ λέω ουσιαστικά διαπραγματεύσεις. Εσείς λέτε και ορθά ότι η εθνική γραμμή είναι μία, οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Η Τουρκία όμως βάζει τα δικά της ζητήματα. Δεν είναι μόνο οι θαλάσσιες ζώνες, είναι η αποστρατικοποίηση, το ιδιοκτησιακό των νησιών μας, στα 6 ναυτικά μίλια μας λέει. Οπότε θέλω να πείτε στρατηγικά, αν καθίσουμε στο τραπέζι, λέμε εμείς οριοθέτηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας, βάζει το πακέτο η Τουρκία. Τι γίνεται, τους ακούμε να τα βάζουν μπροστά μας και τα νομοποιούμε? Φεύγουμε? Αν φύγουμε, ξαναβγαίνει το Roots Race? Και τέλος, μιας και μιλάτε για τη Χάγη, εγώ δεν πιστεύω, η εκτίμηση μου είναι ότι η Τουρκία θέλει τη Χάγη, θέλει μια διμερή συνεννόηση, αλλά ας υποθέσω ότι την πείθουμε και πάμε να οριοθετήσουμε υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ με απόφαση δικαστηρίου στη Χάγη. Όπως είπατε, δεν θα τα δώσουμε τα δικαιώματά μας τα κυριαρχικά πριν πάμε σε δικαστήριο. Γι' αυτό εγκαλείται την κυβέρνηση. Πάμε λοιπόν στο δικαστήριο και εκεί η Τουρκία λέει να οριοθετήσουμε, αλλά πρώτα θα ξεκαθαρίσουμε το ιδιοκτησιακό, γιατί ως γνωστόν οι οριοθετήσεις γίνονται από την ξηρά. Τι θα γίνει, θα δεχτούμε να αποφασίσει το δικαστήριο για το αν τα νησιά είναι δικά μας ή όχι? Ευχαριστώ. Κύριε Σαχίνη, είσαστε ζωηρός όπως πάντα, θέσατε πολλά ερωτήματα. Καταρχάς, ελπίζω να είναι όλα καλά στην Κρήτη και με τον Ιαννό, γιατί άκουγα ότι χθες βράδυ ήταν στα μέρη σας. Λοιπόν, στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, είναι σαφές για μας ότι υπήρξε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει ερώτημα. Υπήρξε παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ακόμα και αν ισχύει η άποψη που λέει ότι οι έρευνες που διεξήχθησαν δεν ήταν ποιοτικά άριστες λόγω του ότι υπήρχαν παρακείμενα πλοία, αυτό που μας αφορά δεν είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα των έρευνών. Είναι το γεγονός ότι έγιναν έρευνες εντός της περιοχής όπου εμείς θεωρούμε με βάση το διεθνές δίκαιο ότι ανήκει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Και έγιναν χωρίς καμία συνεννόηση και χωρίς καμία άδεια. Άρα αυτό είναι παραβίαση, επαναλαμβάνω, όχι κυριαρχίας, για να μην μπερδευόμαστε, αλλά κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διευκρίνησε ότι πριν από τον όποιο διάλογο πρέπει να τεθεί το ζήτημα ρητρών, καλής γειτονίας και θέλησης από την πλευρά της Τουρκίας. Έχω μια Τουρκία η οποία αποσύρει το ερευνητικό σκάφος και εμφανίζεται διατεθειμένη να κάτσει στο τραπέζι. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Έθεσα κάποια ερωτήματα όπου καλώ την κυβέρνηση να τα φωτίσει και να δώσει δημόσια άμεση ενημέρωση για το αν υπήρξαν ή όχι ανταλλάγματα, αν υπάρχουν ή όχι εγγυήσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Ότι ξεκινάνε κάποιες διερευνητικές λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα συζητούσε κυρώσεις εναντί της Τουρκίας. Και στη δημόσια εικόνα αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν η Τουρκία έχει δώσει κάποιες δεσμεύσεις γραπτές ότι δεν θα βγάλει το τουρκικό ερευνητικό ξανά την επόμενη τη Συνόδου Κορυφής, που ενδεχομένως το όνομα του ότι ξεκινάει ένας διάλογος δεν θα αποφασίσει κυρώσεις. Άρα εδώ, πολύ σωστά θέσατε κύριε Σαχίνη, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Ένα σοβαρό ζήτημα κάποιας ρήτρας, καλής θέλησης και καλής, ας το πω έτσι, γειτονίας, που πρέπει να ζητηθεί.
Και επειδή δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να φανταστώ βέβαια ότι απλά δεχόμαστε να μην θέσουμε θέμα κυρώσεων επειδή η Τουρκία απέστειλε το πλοίο χωρίς εγγύησεις, δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν αυτές οι εγγύησεις. Αν υπάρχει γραπτή εγγύηση από την Τουρκία ότι δεν θα βγάλει το όρους ρέις, όλα καλά. Αν όμως δεν υπάρχει, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την ελληνική κυβέρνηση από να διεκδικήσει κυρώσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ένα πλαίσιο, ένα μηχανισμό, ο οποίος θα είναι εκεί, ανά πάσα στιγμή, και θα ενεργοποιηθεί αν η Τουρκία ξαναβγάλει το ερευνητικό σκάφος να παραβιάζεται κυριαρχικά μας δικαιώματα. Πολύ απλά. Αλλιώς θα είμαστε διαρκώς με το πιστόλι στον κρόταφο. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στα σενάρια περί αποστρατικοποίησης νησιών, διαμηνύοντας ότι καμιά κυβέρνηση δεν θα ήταν δυνατό να θέσει υπό διάλογο κυριαρχικά τις δικαιώματα. Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να βάλει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης κυριαρχικά τις δικαιώματα. Καμία. Και ελπίζω ότι ούτε η σημερινή θα το τολμήσει αυτό. Η Τουρκία έχει κρατήσει μια αναθεωρητική στάση τα τελευταία χρόνια έναντι της συνθήκης της Λοζάνης. Πήρε τις απαντήσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος όταν ήρθε στην Ελλάδα σε ζωντανή μετάδοση από μένα και από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πήρε απαντήσεις. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να τίθεται τέτοιο ζήτημα όπως και ζήτημα σε σχέση με την αποστρατικοποίηση. Διότι, να ξεκαθαρίσουμε ως μια πράγματα, διότι ακούει και ο κόσμος και δεν καταλαβαίνει. Από πού και ως πού η Τουρκία διεκδικεί έναντι μιας συμφωνίας τρίτων χωρών, το αν εμείς την τηρούμε αυτή τη συμφωνία ή όχι, που έγινε το 1947 στο Παρίσι, με αντισυμβαλόμενους άλλες χώρες που σήμερα δεν μας ζητάνε να μην έχουμε άμυνα στα Δωδεκάνησα, όταν απέναντι έχουμε απειλή. Από πού και ως πού. Και πώς μπορεί αυτό να είναι στο τραπέζι της συζήτησης. Να είμαστε ξεκάθαροι σε ορισμένα ζητήματα.